Μπάκα, βλέπουμε και εικόνες παράλληλα με το τι γίνεται στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο έχουμε πορνείες, έχουμε ληστείες, έχουμε εδώ πέρα ναρκωτικά, νέους ανθρώπους να κυλιούνται κάτω και θυμόμαστε όλοι του συγχωρημένου του Σεργιανόπουλου. Την ιστορία. Την ιστορία και τι γινόταν από τον αγοραίο έρωτα που βρέθηκε σφαγμένος με τα ναρκωτικά, όλα έχουν μια σχέση όλα αυτά. Στο σπίτι. Από τον Γεωργιανό δράστη. Όλα βλέπουμε να δένουνε και να συνεχίζονται. Βλέπουμε εδώ πέρα το ρεπορτάζ που έκανε το Newsit με τις φωτογραφίες ντοκουμέντο με νέους ανθρώπους να πέφτουν κάτω το εμπόριο ναρκωτικών, ανεξέλεγκτο, και νέους ανθρώπους να σέρνονται στα πεζοδρόμια. Και με καταγγελίες κατοίκων φίλοι της περιοχής να λένε δεν μπορούμε να μπούμε στα σπίτια μας. Κάθονται στις εισόδους των πολυκατοικιών, είναι γεμάτες σύριγγες, αίματα παντού και δεν μπορούν οι άνθρωποι που ζουν στην περιοχή ουσιαστικά να κάνουν μια κανονική ζωή. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Δείτε. Να πούμε, φίλοι, ότι η αστυνομία έχει καθημερινές δράσεις σε όλο το κέντρο. Απλώς το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο. Τι να κάνουν και να αντιμετωπιστεί. Εδώ χρειάζεται 15 δημιουργίες αστυνομικών να τους μαζέψει όλους. Και βάλτε μου εικόνα, παρακαλώ. Σπλίτα μπορούμε να έχουμε τη μία τα ναρκωτικά και από την άλλη την πορνεία. Ακριβώς. Τα οποία... Και θυμόμαστε, ξαναλέμε, το συγχωρεμένο. Μα έχουν εξαπλωθεί. Το Σεργιανόπουλο. Ομόνια, Βικτόρια, πεδίων του Άρεως. Πώς βρέθηκε νεκρός. Πώς βρέθηκε σφαγμένος. Με έναν από δάφτους και που παίρνουν ναρκωτικά. Δεν τα λέμε εμείς, η δικογραφία τα λέει. Με τον Γεωργιανό δράστη. Κοιτάξτε εικόνες. Πορνή από τη μία, ναρκωτικά από την άλλη. Παρουσιαστές να παίρνουν τις δόσεις τους και να παίρνουν και να κάνουν εδώ πέρα αυτά τα οποία γίνονται εδώ. Τον αγοραίο έρωτα. Αυτά είναι. Είναι φλιβερό να βλέπεις νέα παιδιά να είναι έτσι κάτω στο πάτωμα, αν μπορεί να σταθούν στα πόδια τους. Έτσι. Εδώ και βλέπουμε, αυτές είναι εικόνες της Ελλάδας του 2018 δυστυχώς. Η πρέζα και η πορνεία. Αντρική, γυναικεία πορνεία. Δεν έχει σημασία. Πορνεία είναι. Πρέπει να παρέμβουνε. Να παρέμβει η εισαγγελία. Να παρέμβει το κράτος ξανά. Μην εγκαταλείπουνε. Εικόνες πλήρους παρακμής, φίλετε. Πλήρους παρακμής. Υπάρχουν αναφορές από επιστήμονες και ειδικούς, οι οποίες λένε ότι μάλλον και επίτηδες το κράτος κάνει πως δεν βλέπει, γιατί θέλουν μια νεολαία χωρίς αντιστάσεις, χωρίς δύναμη, χωρίς άποψη. Δεν θέλω να το πιστεύω αυτά. Δεν θέλω να το πιστεύω αυτό. Υπάρχουν οικογένειες που θα αντιστρέφουν. Θέλω να πιστεύω ότι είναι ανικανότητα. Ακριβώς. Γιατί αν ισχύουν αυτό το οποίο λέτε, θα πρέπει να αυτοκτονήσουμε όλοι. Τα έχω διαβάσει, δεν είπα την απόψη μου. Πάμε, στη Δημοσιογραφία Καλαμπάκα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε ένα σύντομο δημοσιογραφικό.